Άγιον Όρος, προφητείες για τον νέο παγκόσμιο πόλεμο. Ο πατήρ Φιλάρετος προσέτει, προφητεύει ότι μέλλει να γίνει νέος τρομακτικός παγκόσμιος πόλεμος. Τα δύο πρώτα θηρία είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ενώ το τρίτο, η ειδικά από τη νέα τάξη προβαλλόμενη και με κάθε μέσο επιδιωκόμενη πανθρησκεία. Αυτά είναι τα τρία θηρία του 20ου αιώνα. Ο Αββάς Φιλάρετος, ο Καρουλιώτης, έγραψε στα παρακάτω. Επισκέπτεστε και θαυμάζετε βεβαίως τα σιεράς μονάς του όρους. Θα ακούσατε ωστόσον και τη φρικτή προφητεία, η οποία κυκλοφορεί από τους προκάτοχους ερημίτες, ότι το Άγιον Όρος θα καταπητηθεί πάλι από νέους αγαρινούς και θα ρημάξει. Πλην όμως η κυρία Θεοτόκος θα επισυνάξει τα τέκνα αυτής, ήγουν τους αγιορείτες μοναχούς εις το αμόμινον περιβόλιον αυτής, και η δόξα του Αγιονίμου Όρους θα πληθυνθεί, έτι μάλλον και θα μεγαλυνθεί. Ο γέρον Φιλάρετος, καθηγούμενος στους ιεράς μονείς Κονοσταμονή του Αγίου Όρους, προφητεύει ότι μέλλει να γίνει νέος τρομακτικός παγκόσμιος πόλεμος, ώστες θα περιαγάγει τους διεστραμμένους εις αδιέξοδον και θα φανεί στη ματαιότητα εκτής γης. Ο περίφημος αγιορείτης γέροντας Χατζηγιώργης είχε δει σε όραμα τη Θεομήτωρα. Από τα δεξιά της ήσαν άγγελοι με μορφή πολεμιστών, ενώ στα αριστερά της διάβολοι με μορφή Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι οδηγούσαν για δίκη τους Αθωνίτες μοναχούς που έζησαν με αμέλεια. Η Παναγία τους είπε: «Δεν μπορώ να ανεχθώ τέτοιους αμέλειες στον τόπο μου». Διέταξε έπειτα τους Τούρκους να τους σκοτώσουν, τα δε σώματά τους να τα σκορπίσουν στον αέρα. Ο τελευταίος αγώνας της δεύτερης χιλιετίας είναι ένα όρος στο οποίο τρία θηρία κοιμούνται. Το πρώτο θα ξυπνήσει κατά την αρχή του δρόμου και από το στόμα του θα βγάζει αίμα. Το δεύτερο θα ξυπνήσει κατά το μέσο του δρόμου και από το στόμα του θα βγάζει φωτιά. Το τρίτο θα ξυπνήσει προς το τέλος του δρόμου και από το στόμα του θα έρθει τρομερή αίρεση. Τα παραπάνω τα είχε πει Ρώσου Στάρετς στα 1850. Είναι γνωστό ότι ο γέροντας Παΐσιος θεωρούσε όχι ικανοποιητικό το πνευματικό ζήλο των νέων αγιορείτων μοναχών, κοινοβιατών, κελιωτών και ασκητών, από τους οποίους ζήταγε περισσότερη αυταπάρνηση και γρήγορση. Δεν είχε όμως ανοιχτά τουλάχιστον αναφερθεί σε κατευθείαν επέμβαση αγαρινών Τούρκων στο Άγιον Όρος. Είχε όμως πει, όπως αναφέρεται από αξιόπιστες στις πηγές από τα βιβλία του, ότι τα πολυτελή κελιά θα ρημάξουν και τα αυτοκίνητα των αγιορτών θα γίνουν κοτέτσια. Αυτό βέβαια είναι πολύ πιθανό σαν συνέπεια του Γενικού Πολέμου και όχι αναγκαστικά από απευθείας επιδρομή των Τούρκων στο Άγιον Όρος. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν αποκλείεται αν ο Θεός θελήσει να μας ταπεινώσει. Ότι το Άγιον Όρος θα πάθει μεγάλη ζημιά από τους πολέμους που έρχονται, υπάρχει και σαν μαρτυρία από Αρχιμανδρίτη που συζητούσε συχνά με τον Γέροντα Παΐσιο. Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, λείπει και το φρένο και με ταχύτητα χωρίς φρένο καταλήγει σε γκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονταν στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό και την Εκκλησία, πώς θα είναι. Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι. Και η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει και σίκα. Τότε θα φάει και πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνει υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Κάτι άλλο πάλι είναι πως παλιά έφτιαχναν γερά τα πράγματα και κρατούσαν. Τώρα δίνεις του κόσμου τα χρήματα να πάρεις κάτι και αμέσως σου χαλάει. Οπότε τα εργοστάσια βγάζουν συνέχεια νέα πράγματα για να μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου. Σκοτώνονται στη δουλειά οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Τα μηχανήματα είναι η επιστήμη των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα κατσαβίδια. Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με τον δίθεν πολιτισμό του ακόμη και τα άγια ερημικά μέρη, στα οποία γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους άγιους τόπους τους έχουν κάνει τώρα. Όπως αναφέρεται και στο βίο της Ερημίτιδος Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει,
έκαναν μετά περίπτερα και καντίνες. Μέσα στα σκητήρια που ασκήτευσαν τόσοι μοναχοί, τόσοι άγιοι, πουλούσαν αναψυκτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος. Σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγινε αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια τα καριοφύλια, θα έρθει καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσχήνια μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα και αναψυκτικά. Φαίνεται μετά από λίγα χρόνια πως δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα γενικά, φαίνεται η ζωή πως πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή, τελειώνει και αυτός ο κόσμος. Μικρό παιδάκι, πόσο με βοηθούσε που πήγαινα στην εκκλησία. Είχαμε καλό δάσκαλο στο δημοτικό και μας βοηθούσε και αυτός. Μας μάθαινε εθνικά άσματα και εκκλησιαστικούς ύμνους. Στην εκκλησία της Κυριακής ψάλαμε τη δοξολογία, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, Άγιος ο Θεός και το χειρουβικό. Ψάλανε όλα μαζί τα παιδιά. Παλιά η εκκλησία ήταν δίπλα στο σχολείο και παίζαμε γύρω-γύρω από την εκκλησία, στην αυλή της. Μας πήγαιναν στην εκκλησία οι δάσκαλοι στις γιορτές και ας χάναμε κανένα μάθημα. Προτιμούσε ο δάσκαλος να χάσει μία ώρα για να λειτουργηθούν τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά διδάσκονταν, αγιάζονταν και γίνονταν αρνάκια. Είχαμε και ένα δάσκαλο Εβραίο, αλλά θρησκευτικά δεν μας δίδασκε. Ερχόταν μία δασκάλα και μας έκανε θρησκευτικά. Παρόλο όμως που ήταν Εβραίος, μας πήγαινε μέχρι την εκκλησία. Και στην εκκλησία όλα τα παιδιά στεκόμασταν όρθια και ήσυχα. Και βλέπω σήμερα που απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Πώς έχουν αγριέψει έτσι. Ενώ στην εκκλησία το παιδάκι θα ηρεμήσει, θα γίνει καλό παιδί, γιατί δέχεται την ευλογία του Θεού και αγιάζεται. Δεν τα αφήνουν σήμερα να πηγαίνουν στην εκκλησία, για να μην επηρεαστούν από τα πνευματικά. Από τις άλλες ανοησίες, όχι μόνο δεν τα απομακρύνουν, αλλά τους τα διδάσκουν κιόλας. Μα δεν καταλαβαίνουν τα παιδάκια αν επηρεαστούν, ας υποθέσουμε από την εκκλησία, και από τη θρησκεία στο κάτω-κάτω δεν θα κάνουν αταξίες. Θα είναι φρόνημα. Θα έχουν επιμέλεια στα μαθήματά τους. Δεν θα είναι ζαλισμένοι όπως τώρα. Μέχρι να μεγαλώσουν, δεν θα μπλέξουν με κακές παρέες και ναρκωτικά. Δεν θα χρηστευτούν. Όλα αυτά δεν θα είναι μια προϋπόθεση για να γίνουν καλοί άνθρωποι. Αυτό τουλάχιστον δεν το αναγνωρίζουν. Δεν το σέβονται. Αλλά ο σκοπός τους τώρα είναι να απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Τα δηλητηριάζουν και τα μολύνουν με διάφορες θεωρίες. Κλονίζουν την πίστη τους. Τα εμποδίζουν από το καλό για να τα χρηστέψουν. Τα καταστρέφουν από μικρά. Και τα παιδάκια φυσικά από αρνάκια γίνονται κατσικάκια. Αρχίζουν μετά να χτυπούν άσχημα τους γονείς, αλλά και τους δασκάλους και αυτούς που τα κυβερνούν. Τα κάνουν όλα άνω κάτω, συλλαλητήρια, καταλήψεις, αποχή από τα μαθήματα. Και τελικά όταν φτάσουν να ξεκυλιάσουν αυτούς που τα κυβερνούν, τότε θα βάλουν και αυτοί μυαλό. Από το βιβλίο του Γέροντα Παϊσίου, Πνευματική Αφύπνιση.